Με την κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να επιδεινώνεται και λίγο πριν το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ζάλτσμπουργκ, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Αθήνα. Ο Επίτροπος Μετανάστευσης συζήτησε τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τους Υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη για τη διαχείριση των τρεχουσών προκλήσεων στα νησιά, τα οποία δέχονται το μεγάλο βάρος των ροών. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι πρότυπο και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μεγάλα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Δεν θα πάψει όμως αυτό το φαινόμενο από το να συνεχίζει να υπάρχει για τα προσεχή χρόνια. Η Ευρώπη πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Η βοήθεια θα είναι συνεχής, αδιάλειπτη και θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στο μέλλον για να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βίτσα, η Κομισιόν μπορεί να δώσει στην Ελλάδα τα περισσότερα από αυτά που ζήτησε, ώστε να αμβλυνθούν οι οριακές καταστάσεις που επικρατούν ειδικά σε Λέσβο και Σάμο.